χαίρετε κυρίες και κύριοι, Μωσάκης Αρναούτολου και παρακολουθείτε το αναλυτικό κεντρικό δελτίο καιρού εδώ μέσα από την συχνότητα της ΕΡΤ. Μικρή περαιτέρω πτώση θα παρουσιάσει η θερμοκρασία σε όλη σχεδόν την Ανατολική και την Βόρεια Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Δεν θα μιλάμε όμως για κάτι το ιδιαίτερο, για κάποιο κύμα ψύχους. Το λέμε και το ξαναλέμε και το τονίζουμε εδώ στην ΕΡΤ. Μέρες πριν θα έχουμε και αρκετά πυκνή συννεφιά η οποία θα δώσει περισσότερα φαινόμενα στα νότια νησιωτικά τμήματα και θα δούμε σε λίγο την αιτία. Αλλά θα υπάρξουν και περιοχές μέσα στο Σαββατοκύριακο που θα απολαμβάνουν και αρκετά μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Για να δούμε τι συμβαίνει στις τελευταίες ώρες. Βλέπετε συννεφιές εδώ στα ανατολικά υπηρετικά και κάποιες λευκές αποχρώσεις. Χιονίζει από το πρωί κατά τόπους, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά τμήματα στη Θεσσαλία, πιο συγκεκριμένα ακόμα και πάνω από τα 800 περίπου μέτρα. Έχουμε και μια μπλε απόχρωση, δείτε την εδώ, αρκετά σκούρη. Αυτές είναι βροχές και καταιγίδες. Δείτε την κίνησή τους τις επόμενες ώρες μέσα στη νύχτα και κατά τη διάρκεια του Σαββάτου. Είναι ανατολική, νότιο-ανατολική και αναμένεται κατά τη διάρκεια του Σαββάτου να επηρεάσουν κυρίως τις νοτιότερες νησιωτικές περιοχές. Και στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε συννεφιά με πιο τοπικά φαινόμενα, αλλά και αρκετά ανοίγματα στον καιρό σε κάποιες άλλες περιοχές. Για να δούμε καλύτερα την όλη εξέλιξη, ξεκινώντας από τις πρωινές προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου. Θα παρατηρήσουμε λοιπόν ότι στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα έχει συννεφιά. Για να δούμε όμως πού αναμένεται να δώσει αυτή κάποια ασθενή κατά βάση φαινόμενα στα ανατολικά υπηρετικά από την κεντρική Μακεδονία και κυρίως την Πέλα Πιερία η Μαθία. Θεσσαλία λοιπόν, κυρίως τα ημιορεινά ορεινά τμήματα και τα ανατολικά τμήματα του διαμερίσματος. Στην ανατολική στερεά από το ύψος της Βόρειας Αττικής μέχρι και την Εύβοια και τις Ποράδες και κατά τόπους. Πολύ κατά τόπους, στην Ανατολική Πελοπόννησο, η συννεφιά θα αφήσει μέσα στην ημέρα του Σαββάτου μέχρι το μεσημέρι τοπικές και ασθενείς γενικά βροχές στα παιδινά παραθαλάσσια τμήματα. Κάποιες τοπικές χιονοπτώσεις θα συνεχίσουν να σημειώνονται στα ορεινά ή μειωρινά τμήματα, ειδικτικά τα υψόμετρα. Τα 400 μέτρα εδώ στα βόρεια και τα 500 με 600 μέτρα στα υπόλοιπα ανατολικά υπηρετικά τμήματα της χώρας μας. Πιο νότια τώρα, εδώ από τα νότια τμήματα των Κυκλάδων και νοτιότερα μέχρι και την Κρήτη και το Καρπάθιο, ο καιρός μέσα στη νύχτα, όπως σας έδειξα, και κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του Σαββάτου θα είναι πολύ άστατος. Θα βγάζει εδώ μπόρες, βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές πιθανώς, και στην ορεινή βόρεια Κρήτη πάνω από τα 1300 μέτρα θα το γυρίζει και σε χιονοπτώσεις. Πιο ανατολικά. Στα 12 και εδώ θα είναι άστατος ο καιρός, αλλά εδώ η πιθανότητα είναι μικρότερη για πιο τοπικές γενικά μπόρες, βροχές ή και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη βορειοανατολική Ελλάδα η συννεφιά θα είναι πυκνή χωρίς φαινόμενα, μάλιστα με ανοίγματα στην Ανατολική Μακεδονία σχετικά γρήγορα. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, Λέσβο, Χίο, τα ανοίγματα του καιρού θα μεγαλώσουν πολύ γρήγορα από το πρωί. Στην δυτική δε Ελλάδα, εδώ από την Ήπειρο στα Επτάνησα, στην δυτική Στερά και τη δυτική Πελοπόννησο, από το πρωί τα ανοίγματα του καιρού με ηλιοφάνεια θα είναι αρκετά έως πολύ μεγάλα. Και θα βγάλει ήλιο μέχρι και το μεσημέρι στις περισσότερες προαναφερθείς περιοχές. Μέχρι και το βράδυ τώρα του Σαββάτου, στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα, τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά. Και άλλο, και θα πάρουν ακόμα πιο τοπικό χαρακτήρα, θα περιοριστούν κυρίως στις πολύ πολύ ανατολικές υπηρετικές περιοχές. Ενώ στην Κρήτη, γενικά και στα νότια νησιωτικά τμήματα, ο καιρός θα παρουσιάζει βελτίωση, ουρανό και περισσότερη, κυρίως από το απόγευμα βραδάκι, και οι όποιες βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν και θα ξασθενήσουν στην περιοχή της Κρήτης. Στην υπόλοιπη χώρα, σύννεφα, κατά τόπους αυξημένα και ξαστεριά στα δυτικά και κατά τόπους στα βόρειο-ανατολικά νησιωτικά και στην υπόλοιπη βόρειο-ανατολική υπηρετική χώρα. Για να δούμε τώρα τους ανέμους. Ένας βοριάς δυνατός θα επικρατήσει στην περιοχή του Αιγαίου και μάλιστα αυτό θα φτάνει τα 7 με 8 μποφόρ, κυρίως από το ύψος του Θρακικού, στα δυτικότερα τμήματα του Πελάγους μέχρι και την θάλασσα των Κυθήρων. Από το ύψος των ανατολικών Κυκλάδων και ανατολικότερα, οι άνεμοι θα είναι ελαφρώς πιο εκρηστενημένοι, ως πολύ πιο εκρηστενημένοι, κυρίως από το μεσημέρι και μετέπειτα. Εκεί θα φτάσουν τα 5 κατά τόπους και τα 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο και εδώ οι άνεμοι θα είναι σχετικά εκρηστενημένοι από ανατολικές, βορειοανατολικές διευθύνσεις, όχι πάνω από 4 με 5. Στον Πατραϊκό θα αγγίξει αυτός ο βορειοανατολικός άνεμος και πάλι τα 6 μποφόρ, οι ρηπές του πιο συγκεκριμένα. Να πάρουμε μια γεύση από τις θερμοκρασίες μέσα στη νύχτα και νωρίς το πρωί. Δεν φαίνεται να έχουμε κάτι το ιδιαίτερο από χαμηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα χαμηλές, αλλά θα καταφέρει ο υδράγυρος να πέσει και στους μείον 4 με 4 στα ορεινά και στα βόρεια, γύρω στους 5 με 12 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα. Ενώ και στα δυτικά θα έχει λίγο περισσότερο κρύο εξαιτίας της ξαστεριάς προς το ξημέρωμα, κυρίως στα δυτικά υπηρετικά. Το μεσημέρι τώρα. Θα έχουμε γύρω στους 4 με 7 έως και 9 βαθμούς στα ορεινά και στα υπόλοιπα ανατολικά και βόρεια παιδινά υπηρετικά. 13 με 14 βαθμοί Κελσίου, παρακαλώ, στα δυτικά, όπως και στις νοτιότερες νησιωτικές περιοχές. Η διαφορά τώρα με τα 13 εδώ και τα 13 και τα 14 στα δυτικά θα είναι ότι εδώ στην Ανατολική νησιωτική Ελλάδα και την Νότια νησιωτική Ελλάδα ο βοριάς θα κάνει την αίσθηση του κρύου πολύ πιο έντονη από ότι στην Δυτική Ελλάδα. Για να πάρουμε μια γεύση από τον καιρό της Αττικής.
Μέσα στη νύχτα αναμένονται εδώ βροχές κατά τόπους και κατά περιόδους, οι οποίες θα διατηρηθούν και τις πρωινές προμεσημβρινές ώρες, κυρίως όμως θα περιοριστούν στις βορειότερες περιοχές και τις ανατολικότερες του νομού, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν και κάποιες τοπικές χιονοπτώσεις και πάνω από τα 600 περίπου μέτρα στα βόρεια τμήματα του νομού Αττικής. Όσο θα βαδίζουμε προς το απόγευμα, τα νύματα του καιρού θα μεγαλώνουν κυρίως στα νότια τμήματα του νομού και τα όποια φαινόμενα θα έχουν σταματήσει φυσικά και οι άνεμοι από βορειοανατολικές γενικά διευθύνσεις στα 6 με 7 μποφόρ στα ανατολικά και στα βόρεια και η θερμοκρασία στους 9 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο ώρα αργά το μεσημέρι στο λεκανοπέδιο. Στα βόρεια προάστια υπολογίζεται ως και 4 με 5 βαθμούς πιο χαμηλά τον υδράργυρο κατά τη διάρκεια του Σαββάτου. Για να δούμε τώρα στη Θεσσαλονίκη την εξέλιξη και στην κεντρική Μακεδονία. Θεσσαλονίκη συννεφιά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, μικρή πιθανότητα να ψυχαρίσει και να βρέξει τοπικά. Όπως και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία, μεγαλύτερη κάπως είναι η πιθανότητα για πιο τοπικές και ασθενείς βροχές. Εδώ στην Πέλα Πιερή Μαθία και στο Κιλκής, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν και κάποιες πρόσκαιρες τοπικού χαρακτήρα χιονοπτώσεις, ακόμα και πάνω από 400 περίπου με 500 μέτρα. Τώρα, όσον αφορά στους ανέμους. Η βορειοανατολική θα είναι άνεμη και στην περιοχή εδώ, στο Θερμαϊκό και στην Θάση Χαλκιδικής, θα φτάνουν τα 4 με 5, πρόσκαιρα και τα 6 με 7 μποφόρ στα ανοιχτά τμήματα τα ανατολικά της Χαλκιδικής. Θερμοκρασία γύρω στους 7 βαθμούς Κελσίου, το πολύ αυτό για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Να ρίξουμε μια ματιά τώρα στην Κυριακή, όπου αναμένονται ανάλογες καιρικές συνθήκες με αυτές του Σαββάτου. Συννεφιά δηλαδή, να σταματήσω λίγο στο μεσημέρι της Κυριακής, από την κεντρική Μακεδονία μέχρι και την Ανατολική Πελοπόννησο, μέσα και Αττική και Κρήτη. Εδώ σε αυτή τη συμπαγή νέφωση με την κρύα απόχρωση θα βγάλει κάποια ψυχά, αλλά ασθενή τοπική βροχή και κάποιες ασθενείς τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινότερα ή μειωρινότερα τμήματα και ακόμα και σε περιοχές με λίγο πιο χαμηλό υψόμετρο για πολύ λίγο και στην κεντρική Μακεδονία τις πρωινές προμεσημβρινές ώρες Κυριακής. Τίποτα το ιδιαίτερο και το ανησυχητικό πλευράς και φαινομένο. Στην Δυτική Ελλάδα παρατηρήστε ότι εδώ τα ανοίγματα του καιρού θα είναι μεγάλα ήδη από το πρωί της Κυριακής. Δηλαδή θα έχουμε ήλιο από το πρωί της Κυριακής στην δυτική χώρα και στα υπηρετικά και στα νησιωτικά τμήματα, όπως και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και αν αφήσω τώρα την Κυριακή να κυλήσει μέχρι και το τέλος της, θα δείτε ότι δεν θα αλλάξει η εικόνα του καιρού μέχρι και το τέλος της ημέρας, με τη συννεφιά να επιμένει στις περιοχές όπου θα είναι πυκνή από το πρωί και ο βοριάς θα διατηρηθεί στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο κατά τόπους και κατά περιόδους. Στο Ιόνιο οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 4 με 5, στον Πατραϊκό μόνο θα αγγίξουν το πρωί και τα 6 μποφόρ. Για την Δευτέρα τώρα, θα παρατηρήσετε και πάλι πάνω κάτω την ίδια κατάσταση όπως το Σάββατο και την Κυριακή, αλλά τα ανοίγματα του καιρού έχουμε πάει στο βραδάκι της Δευτέρας, θα μεγαλώνουν ολένα και περισσότερο και στα δυτικά και στα ανατολικά και οι άνεμοι βοριάδες θα αρχίσουν να εξασθενούν σταδιακά από τα βόρεια προς τα νότια τμήματα του Αιγαίου Πελάγους. Τέλος, για την Τρίτη τα νέα είναι ότι ο καιρός θα παρουσιάσει περαιτέρω βελτίωση στις περισσότερες περιοχές της χώρας από ότι μετά το μεσημέρι της Δευτέρας και έτσι την Τρίτη βλέπουμε μέχρι και το βράδυ θα έχει καθαρίσει η χώρα μας από σύννεφα και τα όποια φαινόμενα μαζί με αυτά τα σύννεφα θα περιοριστούν κυρίως εδώ στις βορειότερες περιοχές της Κρήτης με πιθανότητα για κάποιες τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά τμήματα του νησιού όλες τις επόμενες ημέρες πάνω από το 800 και 900 μέτρα. Λίγα πράγματα όμως, τοπικές χιονοπτώσεις κατά περιόδους, να το τονίσουμε αυτό. Και ο βοριάς θα εξασθενήσει κι άλλο στο Αιγαίο, δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα 7 μποφόρ και αυτά θα τα φτάνει μόνο στις νοτιοτολικές νησιωτικές θαλάσσιες παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας. Το Ιόνιο, οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 3 με 4 μποφόρ. Πάμε στην θερμοκρασία. Ένα κρύο θα το έχει στην Ανατολική και την Βόρεια Ελλάδα. Το τονίζω και το επαναλαμβάνω. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται αυτό να είναι κάτι το ιδιαίτερο, κάποιο ψύχος δηλαδή. Φυσιολογικό κρύο για την εποχή. Βλέπετε πεντάρια στον Εύρο, εννιάρια στην Αττική κατά μέσο όρο, 11 βαθμούς στα νότια νησιωτικά τμήματα, 15 με 16 βαθμούς στα νοτιοανατολικά. Τεσσάρια αυτά αφορούν κυρίως για τα ορεινότερα τμήματα το μεσημέρι της Κυριακής. Και την Δευτέρα δεν θα αλλάξει η θερμοκρασία. Στις περιοχές όπου θα έχει εξαστεριά θα έχουμε και παγετό, εκεί που σας έδειξε όπου τα ανοίγματα του καιρού θα είναι μεγάλα. Και την Τρίτη αναμένεται κάποια σταδιακή άνοδος του υδραργύρου από τα δυτικά προς τα ανατολικά, η οποία φαίνεται να διατηρείται μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Θα πρέπει να μαλακώσει αρκετά ως πολύ ο καιρός. Για να δούμε την αιτία. Έχουμε λοιπόν και θα έχουμε να κάνουμε με αυτή την ψυχρή μάζα, η οποία κατεβαίνει, μια κατεβασιά κρύου που σας έδειξα και τις τελευταίες ημέρες. Θα αφορά κυρίως τα ανατολικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας μας. Εδώ θα είναι και οι άνεμοι πιο ενισχυμένοι και το κρύο ελαφρώς πιο τσουχτερό. Μέχρι και τη Δευτέρα βλέπετε αυτές τις αποχρώσεις να έχουν καταλάβει μεγάλο κομμάτι του ελλαδικού χώρου και της Βαλκανικής Χερσονήσου. Παρόλο που θα συνεχιστούν κάποιες κατεβασιές κρύου αέρα από τη Ρωσία προς την Τουρκία, από την Τρίτη και την Τετάρτη και μετέπειτα φαίνεται να παίρνουν το πάνω χέρι στην περιοχή μας ελαφρώς πιο θερμό.
θερμές αέριες μάζες και αυτές θα είναι η αιτία της σταδιακής, κατά πάσα πιθανότητα, ανόδου του υδραγύρου που αναμένεται από την Τρίτη να λάβει χώρα στην χώρα μας από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Θα δούμε όμως και την εξέλιξη τη Δευτέρα καλύτερα για το πόσο θα είναι έτσι αισθητή η άνοδος του υδραγύρου από τη Δυτική Ελλάδα προς την Ανατολική προς τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Λεπτομέρειες φυσικά και την Δευτέρα εδώ μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, τη Δευτέρα πάλι την ίδια ώρα εδώ.